για τα δεσίματα απάνω στα όπλα. Πρώτο σημείο είναι το δέσιμο στη βέργα. Έχουμε ένα κλιπάρισμα εδώ. Δεύτερο σημείο είναι το δέσιμο με το σκηνάκι του μουλινέ. Εγώ προσωπικά βάζω στη στέρη. Επίσης κλιπάρισμα εδώ. Πόσο πλύζουμε. Εδώ έχουμε ένα αφοπλισμένο όπλο. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να κοιτάξουμε ώστε το λάστιχο όταν θα οπλίσουμε να μην εγκλωβίσει τα σκοινιά ούτε τις μπετονιές. Δεν έχει σημασία που βρίσκεται το λάστιχο, σημασία έχει από πού θα περάσουμε τη βέργα. Παράδειγμα, αν το λάστιχό μας είναι από κάτω, όπως το βάλα εγώ, και πάμε να οπλίσουμε το σκοινί, τη βέργα μας, εδέχεται να γίνει αυτή η ιστορία. Στη συνέχεια θα πάμε να το φέρουμε μπροστά το λάστιχο και θα είναι εγκλωβισμένο. Γι' αυτό καλύτερα, για να μην μπερδεύουμε τα πράγματα, είναι να βάλουμε το λάστιχο από την πάνω μεριά του όπλου πριν βάλουμε τη βέργα στη θήκη της. Ένα δεύτερο σημείο προσοχής είναι η θηλιά να είναι από την πάνω μεριά της βέργας. Να μην έχει εγκλωβιστεί πουθενά σε όλο το μήκος κάτω από τη βέργα, ώστε στη συνέχεια εδώ στην κεφαλή την περνάμε κάτω από αυτό και εδώ και εδώ. Έτσι κλειδώνουμε τη βέργα σε αυτό το σημείο. Η τελική εικόνα που πρέπει να βλέπουμε είναι αυτή. Δηλαδή, ένα έξω από πάνω από τη βέργα, την πετονιά μας, διατρέχει όλη τη βέργα, το κλείδωμά της, η κάτω πλευρά να περνάει μέσα από το λουκί έρχεται πίσω εδώ στη δέστρα, στη συνέχεια ξαναέρχεται μπροστά και σε αυτό το σημείο συνδέεται με το σκηνάκι του μουλινέ. Έτσι το λάστιχό μας από την πάνω μεριά είναι εντελώς ελεύθερο και δεν είναι πουθενά μπλεγμένο με σκηνιά ούτε μπετονιές. Μπορούμε να το οπλίσουμε σε όποια σκάλα θέλουμε και πουθενά δεν θα εγκλωβιστεί ούτε μπετόνια ούτε σκηνή στη βολή.